ακούσουμε εδώ. Μάθαμε ότι ενημέρωσε ο πρόεδρος. Ναι. Οι εκτιμήσεις είναι ότι οι συνομιλίες ουσιαστικά έχουν σταλώσει. Οδηγούμαστε σε έναν αδιέξοδο. Δεν διαφαίνεται προοπτική επίδευξη συμφωνίας. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις που ως Συμμαχία Πολιτών καταθέσαμε τους προηγούμενους μήνες στο Εθνικό Συμβούλιο, ότι η σκλήρυση της τάσης του Ερντογάν δεν είχε να κάνει με το δημοψήφισμα, με τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία, αλλά έχει να κάνει με τους ευρύτερους γεωστρατηγικούς στόχους που επιδιώκει να πετύχει και μέσα από τη λύση του Κυπριακού. Καταθέσαμε πρόταση στο Εθνικό Συμβούλιο, όπως γίνει μια νέα συνεδρία, όπως σε αυτήν τη συνεδρία να αξιολογήσουμε και την κατάσταση στην Τουρκία, με βάση όμως μελέτες που θα πρέπει να εξασφαλιστούν από διάφορες δεξαμενές σκέψεις που εξειδικεύονται στην Τουρκία, αλλά και δεξαμενές σκέψεις που εξειδικεύονται στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Το Κυπριακό δεν μπορούμε να το βλέπουμε περιοριστικά μόνο με βάση την πολιτική της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο. Θα πρέπει να εντάξουμε το Κυπριακό στο μεγάλο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό παιχνίδι που διαδραματίζεται στην περιοχή μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε εναλλακτικά σενάρια για το τι είναι οι στόχοι της Τουρκίας. Στην περίπτωση ιδιαίτερα που υπάρξει αδιέξοδο, τι θα επιδιώξει να πετύχει η Τουρκία. Να προετοιμάσουμε έγκαιρα δράσεις προληπτικές αλλά και αντιδράσεις για να μην αυτοσχεδιάζουμε όπως συνήθως συμβαίνει. Δεύτερον, να υπάρξουν εναλλακτικές μελέτες για το πώς θα αντιδράσει ενδεχόμενα η Τουρκία στην περίπτωση που υλοποιήσουμε το ενεργειακό μας πρόγραμμα, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο, έτσι ώστε και σε αυτόν τον τομέα να έχουμε έγκαιρα διαμορφωμένες πολιτικές, προληπτικές κατά κύριο λόγο, αλλά και αντίδραση στην περίπτωση που η πρόληψη δεν καταστεί εφικτή. Αυτή ήταν η προσέγγιση μας και αναμένουμε να γίνει αυτή η νέα συνεδρία. Πότε θα γίνει, σας έχει ενημερώσει ο Πρόεδρος? Ήταν θετική ανταπόκριση του Πρόεδρου. Αυτή η ειδική συνεδρία που θα στόχο θα έχει τη μελέτη σε βάθος της τουρκικής πολιτικής αλλά και των εξελίξεων στην περιοχή μας δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Όμως αντιλαμβάνομαι θα υπάρξει ήδη πριν από τις 17 Μαΐου μια νέα σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου με βάση την πρόθεση του Πρόεδρου για την πορεία των διακοινωτικών συνομιλιών. Νομίζω ολοκληρώσαμε. Εγώ δεν βλέπω κάποιο άλλο πολιτικό. Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν θα κάνει δήλωση. Εδώ να. Τον είχαμε δει σε κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έχει αναχωρήσει. Και ο κύριος Νεοφίτου έχει αναχωρήσει, τον έχουμε δει ότι δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις. Να τα συνοψίσουμε έτσι, ναι, λίγο. Ναι, γιατί βλέπουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι καινούργια, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις. Καταρχάς, βλέπουμε ότι αναγνωρίζεται και μια αλλαγή, αν θέλεις, στη στάση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι πολύ σκούρα τα πράγματα. Είναι αλήθεια. Είναι αυτό που εδώ και μια εβδομάδα μεταδίδουμε μέσα από τα ρεπορτάζ στο μέσα γεγονότα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι άκρος απογοητευμένος από τις εξελίξεις. Είμαστε ενώπιο ενός ισχυρού σεναρίου αδιεξόδου. Συγγνώμη που βλέπω συνεχώς πίσω, μην χάσουμε κανένα πολιτικό αρχηγό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι απογοητευμένος από την πορεία των συνομιλίων. Αναγνωρίζει ότι είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες. Αναγνωρίζει ότι αν δεν αλλάξουν τα πράγματα ουσιαστικά μέσα από τις επόμενες τρεις συναντήσεις θα πιστοποιηθεί ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα ακούσαμε να δηλώνουν ότι είναι ανάγκη για αλλαγή στρατηγικής. Υπάρχει ομοθυμία φαίνεται στο ότι θα πρέπει να γίνει σε βάθος διερεύνηση των στόχων και σκοπών της Τουρκίας μέσα από επιστημονικές μελέτες και έρευνες τουρκολόγων και διεθνολόγων, κάτι που φαίνεται ότι θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Υπάρχει ζήτημα με τον κύριο Έιτε, σας το μεταφέρω. Έτσι είναι επιβεβαιωμένη η πληροφόρησή μου ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν τέθηκε το ζήτημα της επιστολής του κυρίου Κοτζά είπε ότι συμφωνεί με την επιστολή του κυρίου Κοτζά και όπως μαθαίνω μάλιστα άφησε να εννοηθεί σε αντίδραση που υπήρξε από το ΑΚΕΛ το οποίο ρωτούσε να μάθει αν ήταν σε συνεννόηση ή αν ήταν μονομερής κίνηση. Άφησε να εννοηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι γνώριζε για την κίνηση του κυρίου Κοτζά και συμφωνούσε μάλιστα με την κίνηση του κυρίου Κοτζά. Τώρα σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα δεν είχαμε καμία αναφορά για την πρόθεση του Προέδρου να αναφέρει την πρόταση νόμου για το ενωτικό δημοψήφισμα. Όλα αυτά θα τα μάθουμε
σε λίγο, όταν θα έχουμε και την ευκαιρία έτσι πίσω από τις κλειστές πόρτες να μάθουμε τι ακριβώς λέχθηκε. Ναι. Να κρατήσουμε βεβαίως, και τον έλεγα για κανένα λόγο για αλλαγή στάσης, αν θέλεις, και του Προέδρου, περισσότερο εκεί αναφερόμουν, ότι είναι κοινός τόπος η αναγκαιότητα να συνέλθει εκ νέου το Εθνικό Συμβούλιο και να υπάρχει μια στρατηγική, ένας σχεδιασμός σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων και της οποιασδήποτε κλιμάκωσης των προκλήσεων αυτό, Χρήστο. Άρα βλέπουμε ότι εντείνεται η ανησυχία. Για θερμό επεισόδιο. Παράληψή μου, όντως, είναι κομβικό σημείο, είναι πυλώνας της σημερινής συζήτησης. Αυτό που καταφέραμε να εκμεύσουμε είναι ότι όντως υπάρχει ένας σχεδιασμός κλιμακούμενης αντίδρασης της Κυπριακής Δημοκρατίας αναλόγως της κλιμάκωσης των προκλήσεων από την Τουρκία. Τώρα, ποια θα είναι αυτή η κλιμακούμενη αντίδραση, ακόμη και στο χειρότερο σενάριο, όπως μας λέχθηκε, είναι προφανές. Νομίζω υπάρχει δείγμα γραφής. Ωστόσο, η κλιμάκωση αυτή τι περιλαμβάνει είναι κάτι που θα πρέπει να το διερευνήσουμε για να μάθουμε τι η Κυπριακή κυβέρνηση έχει αποφασίσει ως αντίδραση σε ό,τι αφορά στην τουρκική προκλητικότητα. Ωραία. Λοιπόν, εάν προκύψει κάτι από το παρασκήνιο, Χρήστο, βεβαίως θα